μέσω και τηλεφωνικά στην παρέα μας, την αγαπημένη μας συγγραφέα, την κυρία Πέννη Παπαδάκη. Χαίρετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Είμαι καλά και το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Νέο βιβλίο, λοιπόν, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Πολυξένη, με ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο. Δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε στις σελίδες του βιβλίου. Στις σελίδες του βιβλίου θα συναντήσετε μια εξίσου πολύ όμορφη ιστορία, δυνατή ιστορία, με πάρα πολλά διλήμματα, με πάρα πολλά ερωτήματα, με πάρα πολλά μηνύματα. Το σίγουρο είναι πως δεν θα περάσει αδιάφορο από τις ψυχές των ανθρώπων, θέλω να πιστεύω. Ωραία, για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να σκιαγραφίσουμε και λίγο τους ήρωες. Mm-hmm. Η ηρωίδα είναι η Πολυξένη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα παιδάκι το οποίο από την πρώτη στιγμή της ζωής του καταλαβαίνει πως πρέπει να παλέψει πάρα πολύ στη ζωή του για να κερδίσει το αυτονόητο που είναι η αγάπη. Πρέπει να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την αγάπη της μάνας, τουλάχιστον της γυναίκας που θεωρεί ότι είναι η μητέρα της, η γυναίκα που την ασημίνα, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο αντίποδας της Πολυξένης, μια πολύ σκληρή γυναίκα, η οποία την έχει κοντά της, αλλά της δείχνει από την πρώτη στιγμή πως τίποτα από ό,τι έχει η Πολυξένη δεν της ανήκει. Δεν είναι δικό της, δηλαδή, και φυσικά ότι δεν ανήκει πουθενά, ότι είναι πολύ ξένη στη ζωή των δικών της ανθρώπων. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, μέχρι την ενηλικίωσή της δηλαδή, που αυτό το παιδί θα αλλάξει παραστάσεις, θα αλλάξει μέρη, θα φύγει από τον Πειραιά, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα πάει στην Κέρκυρα. Και εκεί στην Κέρκυρα, κοντά στην ενηλικίωση, θα γίνουν και οι αποκαλύψεις για το ποια είναι η Πολυξένη τελικά, ποια ήταν η Ασημίνα, τι έπαιξαν ρόλο στο να έχει αυτή τη ζωή αυτό το κορίτσι, γιατί έγιναν όσα έγιναν και αν τελικά θα υπάρξει μια συγχώρεση, αν τελικά θα γίνει μια αυτοκριτική από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν τη ζωή της και αν θα έρθει η λύτρωση. Πώς προέκυψε η ιδέα για τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου? Εντάξει, επειδή γενικά εμένα τα μυθιστορήματά μου είναι κοινωνικού περιεχομένου, mm-hmm. και επειδή μέσα από την ίδια την κοινωνία εμπνέομαι κάθε φορά, το ερώτημα που γεννήθηκε και μάλιστα αυτό που εξ αρχής ήταν γνωστό για μένα ήταν το τέλος του. Δηλαδή, αν όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται τη συγχώρηση. Επειδή θα συμβεί και κάτι προσωπικό και δεν ήξερα αν μπορώ να είμαι τόσο γενναιόδορη αυτή τη φορά. Μία φορά συγχωρείς, δύο φορές συγχωρείς, μετά σηματοποιείσαι και ο άλλος από το ρόλο του θήτη πιστεύει ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Επομένως, αυτή ήταν και η έναρξη, ήταν το, ας πούμε ότι ήταν η αφορμή. Yeah. Οι αιτίες υπήρχαν. Ήταν η αφορμή για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, για το αν τελικά όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται τη συγχώρεση, και έχοντας στο μυαλό μου έτσι, είχα έναν κορμό, ήρθε και κούμπωσα με την ιστορία αυτή. Με πήγαν πια μετά οι ήρωες από μόνοι τους, στη δική τους τη ζωή. Τελικά, πού καταλήξατε, δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι συγχώρηση? Δεν τη δικαιούνται όσοι δεν ζητάν συγγνώμη. Και αυτοί που τη ζητούν. Συγγνώμη, και ειδικά στις μέρες μας που βλέπουμε ότι όλα καταραίουν. Αυτό ήθελα να πω, ότι συγγνώμη θα πρέπει να εννοείται. Αξίζει να κρατάμε δηλαδή τέτοιες εκκρεμότητες στην ψυχή μας? Κοιτάξτε να δείτε, εάν ο άλλος έχει καταχραστεί τη ζωή σου, έχει καταχραστεί την ψυχή σου και μέχρι το τέλος δείχνει αυτή τη σκληρότητα και ότι δεν έχει καταλάβει τι σου έχει κάνει, δεν έχει καταλάβει πόσο σε έχει πληγώσει και πόσο σκληρά φέρθηκε και μάλιστα στη ψυχή ενός παιδιού, δεν ξέρω αν δικαιούται τη συγγνώμη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι δικαιούται τη συγχώρεση, συγγνώμη. Η συγχώρεση είναι. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν αυτοτιμωρούνται στην πραγματικότητα. Αυτό περνάω στο τέλος. Αυτό περνάω. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία για έναν άνθρωπο από το να ζει στη δική του κόλαση πόνοντας ζωντανός. Yeah, γιατί όσο και αν νομίζει ότι είναι υπερδύναμος, αγέροχος, κάποια στιγμή έρχονται. Οι τύψεις, οι ερημίες, η αναμέτρηση με το ίδιο το εγώ σου. Το και πόσο μάλλον πει. Αν λάβεις και συγχώρεση από το άλλο το άτομο που του έχεις κάνει τα πάνδυνα, νομίζω ότι αυτό είναι ακόμη πιο σκληρή τιμωρία. Είπα προηγουμένως ότι αν τη ζητήσεις και το εννοείς, ναι. Mm-hmm. Εάν μέχρι το τέλος όμως έχεις αυτή την αδιάλακτη στάση, δεν τη δικαιούσα.
Το βιβλίο πότε γράφτηκε, την περίοδο της καραντίνας ή το είχατε έτοιμο? Ναι, στην περίοδο της καραντίνας. Αυτή η καραντίνα έβγαλε και κάτι καλό σε πολλούς από εμάς που γράφουμε. Γιατί όχι ότι χρειαζόμασταν μια καραντίνα για να γράψουμε, είναι το 8ο βιβλίο. Απλά μας έδωσε περισσότερο χρόνο και να κάνουμε και ενδοσκοπήσεις και να κάνουμε και τις αναζητήσεις μας και να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε περισσότερο, γιατί η συγγραφή είναι ένα μοναχικό μονοπάτι. Είναι, θέλει δουλειά, πολύ συγκέντρωση, θέλει πειθαρχία. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στην καραντίνα τα είχαμε, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να βγει και η Πολυξένη. Και ήδη διανύουμε περίοδο καραντίνας. Δεν ξέρω το πρώτο διάστημα αν ήταν όντως πιο δημιουργικό και από εκεί και πέρα πώς συνεχίζετε να περνάτε όλη αυτή τη διαδικασία που περνάμε όλοι μας. Την περνάω όπως περνάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πάντα κρατάμε αυτά που κάναμε στην αρχή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έτσι, προσέχω. Κρατώ τις αποστάσεις στο βαθμό που μπορώ. Σαφέστατα έχω περιορίσει πάρα πολύ τις κοινωνικές μου επαφές, πάρα πολύ όμως, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάντα εφικτό, υπάρχουν υποχρεώσεις πίσω. Αλλά στο βαθμό που μπορώ, ναι. Και οι ώρες περνάνε πάρα πολύ δημιουργικά, είτε διαβάζοντας, είτε πάντα γράφοντας. Πάντα γράφοντας με την έννοια ότι κρατάω πάντα σημειώσεις, το μυαλό πάντα δουλεύει, πάντα έχει ιδέες και για να μην τις χάσω, τις γράφω για να τις αναπτύξω αργότερα στον υπολογιστή μου. Ένας άνθρωπος... Τώρα με το αναγνωστικό κοινό έχουμε βέβαια κάποιες παρουσιάσεις που γίνονται μέσω διαδικτύου, δεν ξέρω κατά πόσο ναι, ναι, ναι. Διαδικτυακά μόνο. Διαδικασία. Βέβαια δεν έχει την ίδια μαγεία αυτό με τις διαζώσεις παρουσιάσεις, γιατί εκεί καταλαβαίνεις, βλέπεις τα μάτια του κόσμου, είναι η αγκαλιά, είναι το φιλί. Είναι πολλά πράγματα. Είναι υπογραφή. Καλά, τις υπογραφές τις έκανα και από το σπίτι μου. Ναι, υπάρχει και από τη διαδικασία να τα πάρουν έτοιμα οι αναγνώσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι το χάνεις όλο αυτό. Χάνεις την επαφή σου με τον κόσμο. Και φυσικά τηλεφωνικές πολλές συνεντεύξεις, διαδικτυακές, έντυπες, με όποιον τρόπο μπορούμε και εγώ αλλά και ο εκδοτικός μου ήχος να προωθήσει τα πολύ ωραία βιβλία που έχουν βγει αυτό το διάστημα. Ο κόσμος τι λέει, τα μηνύματα που εισπράτεται? Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά. Παρότι το βιβλίο διανύει την τρίτη εβδομάδα μόλις, τα μηνύματα που έχω εισπράξει είναι πάρα πολύ όμορφα. Οι κριτικές που έχουν αφήσει και στο site του εκδοτικού οίκου είναι πολύ συγκινητικές. Μιλώντας και με τους ανθρώπους που γνωρίζω είτε μέσω των διαδικτύων είτε και προσωπικά, βλέπω ότι αυτό το βιβλίο τους άγγιξε πάρα πολύ. Κυρίως αναφέρονται πάρα πολύ στο εξώφυλλο και γνώριζα ότι το εξώφυλλο πράγματι είναι συγκλονιστικό. Το μόνο με την πρώτη ματιά δηλαδή αμέσως σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Είναι και εγώ μόλις το είδα την πρώτη στιγμή συγκλονίστηκα. Και φυσικά... Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, τώρα ξεκινήσαμε, αλλά νομίζω ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Το ότι τα βιβλιοπωλεία εξακολουθούν να είναι κλειστά, αυτό πώς το βλέπετε? Παράλογο. Παράλογο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δηλαδή είναι πραγματικά παράλογο. Να ανοίγουν άλλες δραστηριότητες που η επαφή είναι πολύ πιο άμεση και να μην ανοίγουν τα βιβλιοπωλεία. Που είναι και αυτό μια ανάγκη ψυχής, μια ανάγκη πνεύματος. Είναι παράλογο. Γενικώς η ψυχή μας έχει πάει πολύ πίσω όλο αυτό το διάστημα του έτους, ναι. Στην περίοδο της καραντίνας, γιατί βλέπουμε ότι ο πολιτισμός είναι ο κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο, θα λέγαμε, μαζί βέβαια με την εστίαση και το λιανεμπόριο, για να είμαστε έτσι ακριβώς δίκαιοι. Αλλά ο πολιτισμός αγνοήθηκε. Εντελώς. Σε όλα του τα επίπεδα. Και στα θέατρα και στις συναυλίες και παντού. Παντού. Αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι ηθοποιοί, οι οποίοι δύο φορές το χρόνο είναι άνεργοι, το να μένουν ένα χρόνο άνεργοι και να μην υποστηρίζονται από κανέναν, δεν ξέρω με τι λογική και με τι μυαλό, ποιος είναι αυτός ο έξυπνος, ποια είναι αυτά τα έξυπνα μέτρα που δίνουν ένα ερέθισμα σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν.
Δεν ξέρω, είναι τόσο μεγάλος και συσσωρευμένος ο θυμός για κάποια πράγματα που νομίζω ότι, ναι, όταν είσαι σε έναν πόλεμο, δεν μπορείς να είσαι πάντα ψύχρεμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πόλεμο. Δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα πάντα ψύχρεμα. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ, ας πούμε, απ' έξω κριτική σε ό,τι γίνεται. Αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι κραυγαλαία. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολιτισμός να έχει πληγεί τόσο ανεπανόρθωτα και να μην γίνεται κάτι γι' αυτό. Να είναι κλειστά τα βιβλιοπωλεία. Θα μπορούσαν τα θέατρα να είναι ανοιχτά και να είναι με πάρα πολύ λίγους θεατές. Να κρατούνται όλοι οι αποστάσεις από τους 100, να είναι οι 40 έστω. Να δουλέψουν οι ηθοποιοί, να δουλέψουν, γιατί δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Είναι ολόκληρες οικογένειες πίσω από αυτό. Δεν είναι μόνο τα βιβλία, δεν είναι μόνο οι συγγραφείς. Είναι ολόκληρη κολοσσή πίσω από αυτό. Είναι εκδοτική οίκη, που ο εκδοτικός οίκος δεν είναι ένα οίκημα. Έχει μέσα ανθρώπους που πρέπει να ζήσουν. Βιβλιοπωλεία, τα οποία δίνουν, δηλαδή, από το περίσσευμα της ψυχής τους για να μπορέσουν. Και το διάστημα της κρίσης δίναν τη δική τους μάχη πέρα έτσι από κάποιες μεγάλες αλυσίδες που ούτως ή άλλως ήταν κάποια ιδιαίτερα τα πράγματα. Αλλά τώρα το βλέπεις στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που απέμειναν και λίγα. Δεν έχει δηλαδή πια και κάθε γειτονιά το δικό της βιβλιοπωλείο όπως ήταν ενδεχομένως παλαιότερα. Να βλέπεις τώρα αυτά τα μαγαζάκια να μαραζώνουν και αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν δηλαδή και την επομένη. Ο μόνος τρόπος που λειτουργούν είναι διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου. Και εγώ το κάνω. Στηρίζω δηλαδή τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μου. Παίρνω τηλέφωνο και λέω: παιδιά, θέλω αυτό το βιβλίο. Θα μπορούσα να το πάρω και από τον εθνικό οίκο. Είτε με την ιδιότητα, είτε με οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά θέλω να στηρίξω. Και το αναφέρω πάρα πολύ συχνά ότι τώρα που θα ανοίξουν, με όποιον τρόπο να ανοίξουν, θα βοηθήσουμε ο καθένας όσο μπορεί, όπως μπορεί, να δώσουμε μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο στα βιβλιοπωλεία. Σε όλα τα μικρά εμπορικά μαγαζιά, σε όλα τα σε λίγο δεν θα υπάρχει όλα. Θα είναι κρανίου τόπος. Βγαίνουμε, αυτό. Νομίζαμε μάλλον ότι βγαίνουμε από μια δεκαετή οικονομική κρίση, αλλά τώρα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ναι, γιατί ο εχθρός είναι αόρατος πια. Ναι, και δεν ξέρεις ακόμα και αυτός που είναι κάθε δίπλα σου ποιος είναι. Χρονικό για το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και αν επιστρέψουμε κιόλας. Ποτέ. Ας κρατήσουμε το θετικό, ότι εμείς τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, λίγο ακόμη. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και ειδικά τα νέα ζευγάρια που έχουν και παιδιά στο σπίτι, που έχουν στερηθεί τους φίλους τους, τα σχολεία τους, τις δραστηριότητές τους. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μιλάω εκ πείρας, γιατί βλέπω την κόρη μου που μεγαλώνει το παιδί της και ζορίζεται πάρα πολύ με ένα παιδί όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Βασικά ζορίζεται το παιδί. Το παιδί και το παιδί. Δεν έχει εναλλακτικές. Και πόσο ακριβώς. Θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ερώτημα. Μα κλείθηκαν παιδάκια 5 χρονών να κάνουν τηλεκπαίδευση πίσω από έναν υπολογιστή ή από ένα τάβλετ. Είμαστε σοβαροί. Και όταν μια οικογένεια έχει 2 ή 3 παιδιά, τι γίνεται. Αυτά όλα θα αφήσουν στην ψυχική τους υγεία και το πόσο φοβισμένα μεγαλώνουν έτσι, αυτά τα πολύ μικρά, οι πολύ νεαρές ηλικίες που με το που βγαίνουν δηλαδή στον κόσμο και αρχίζουν να κοινωνικοποιούνται, αν μπορούν πλέον να κοινωνικοποιηθούν, με τη μάσκα και με όλα αυτά τα μέτρα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω. Να βρούμε δύναμη. Ας αντλήσουμε δύναμη. Ένα πολύ ωραίο μέσο για να ταξιδέψουμε λιγάκι, εφόσον δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε αλλιώς, είναι το βιβλίο. Ναι, και να ξεκολλήσουμε ότι είναι ο διαθόνες, γιατί πλέον η ζωή μας περνά σε όλες τις εκφάνσεις μέσα από μία οθόνη. Είναι τραγικό, είτε είναι κινητού, είτε τηλεόραση. Ακριβώς, τηλεόραση, αυτό. Και είναι το μόνο τζάμπα ταξίδι. Είναι το δωρεάν ταξίδι που μπορεί να κάνει ο καθένας ανοίγοντας ένα βιβλίο. Δωρεάν ταξίδι, να βάλει στο μυαλό του να δημιουργήσει εικόνες, γιατί άρχισαν να μας λείπουν αυτά τα πιο δεδομένα, δηλαδή αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα, πλέον ούτε αυτή την εικόνα δεν μπορείς να την έχεις δεδομένη. Σίγουρα. Το επόμενο βήμα το έχετε σκεφτεί, ετοιμάζετε κάτι? Στο μυαλό μου, ναι, υπάρχει η επόμενη ιστορία. Απλά δεν βιάζομαι ποτέ να δώσω είναι το όλη βιβλίο. Είναι διαδικασία τόσο φρέσκια πια. Έχετε είναι και πολύ φρέσκια. Και είχα ήδη 4 χρόνια να δώσω βιβλίο.
Δηλαδή από το τελευταίο μου βιβλίο μεσολάβησαν 4 χρόνια. Δεν θα υπάνε άλλα 4 τώρα. Ή απλά δεν προέκυψε. Ήταν συνειδητή η αποχή. Ήθελα να ηρεμήσω, ήθελα να δώσω χρόνο. Υπήρχαν και προσωπικά θέματα και θέματα υγείας, οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να τα βάλω σε μια σειρά. Ευτυχώς μπήκανε. Και όταν βρήκα πλέον και τη διάθεση και το χρόνο, αφοσιώθηκα στην πολυξένη μου. Φυσικά και υπάρχει ιστορία στο μυαλό μου. Πάντα υπάρχει μια ιστορία των συγγραφέων. Πάντα γίνεται αυτό. Και δεν είναι μία, είναι αρκετές. Το θέμα είναι ποια θα κόψει πρώτη το νήμα. Ναι. Ωραία. Αυτό. Σε μια παραγωγική φάση στο μυαλό ενός ανθρώπου που γράφει. Ωραία. Να κλείσουμε αισιόδοξα. Τι να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ασχηθώ πάνω απ' όλα υγεία και αυτό που λέμε και το λέγαμε τόσο κοινότυπα έχει αποκτήσει άλλη έννοια πλέον, ουσιαστική υγεία. Ας δούμε τα πράγματα, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Πρέπει να αντλήσουμε από κάπου δύναμη. Ας αντλήσουμε ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, από ένα χέρι που φιλικό, συγγενικό, αγαπημένο. Ας έχουμε την υπομονή και το μυαλό. Ο καθένας να προστατεύσει τον εαυτό του και τους αγαπημένους του. Και παιδιά, στηρίξτε τον πολιτισμό. Στηρίξτε όσο μπορείτε τα βιβλιοπωλεία τη γειτονιά σας, στηρίξτε τα βιβλία, στηρίξτε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν ένα τεράστιο αγώνα να κρατηθούν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο εγώ το βιβλίο. Έχουμε την ευκαιρία να είστε καλά. Για να δούμε από κοντά την Πολυξένη και την παρέα της όλης έτσι την περιπέτεια. Θα ήταν χαρά μου να ακούσω και τις απόψεις και τις δικές σας, αλλά και των αναγνωστών που θα το πάρουν στα χέρια σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, για χαρά. Επίσης, γεια σας, ευχαριστώ.